Καλημέρα, Wrestling News Diarr. Είμαι ο Reaper και σήμερα σα φέρνω το ρολίδι. Από το τελευταίο ρολίδι πριν το Money in the Bank Pay Per View, βέβαια, ε, το Money in the Bank Pay Per View είναι αυτή την Κυριακή 14 Ιουλίου και αυτό το ωρό έγινε την Δευτέρα που μα πέρασε 8 του μήνα. Θα έλεγα πω ε, από αυτό το συγκεκριμένο show περίμενα πάρα πολλά πράγματα και ήμουνα πολύ χάρη για να το δω. Ο λόγο βέβαια ότι είναι το τελευταίο ρολίδι πριν το Money in the Bank, είναι πολύ απλό ο λόγο, έπρεπε να γίνει κάτι. Ε, να μα ετοιμάσει απόλυτα και να μα κάνει να ανεπομονούμε τρελά ακόμη περισσότερο. Γιατί εγώ ήδη ανεπομονώ για Mount the Bank. Κάτι που έγινε σε κάποιο βαθμό, περίμενα περισσότερα όμω. Έχω να πω από αυτό το ρο. Πάμε να δούμε όμω αναλυτικά τη συνέχεια του show. Αρχικό segment και συγγνώμη για την κακή ποιότητα τη εικόνα, αλλά δεν μπορούσα να βρω κάτι καλύτερο. Έχουμε τη Βίγκε Ρέρο μαζί με τον Brad Mandox και δύο διαιτητέ οι οποίοι κράτησαν τη σκάλα που ανέβηκε η Βίγκε Ρέρο στην κορυφή τη οποία λοιπόν σκάλα. Άρχισε και μα έλεγε πόσο καλή δουλειά έκανε προσπαθούσα να καλοπιάσω του Μακ γιατί έχει job evaluation αργότερα στο show. Αξιολόγησε τη δουλειά τη και μπορεί να απολυθεί. Ακόμα μα είπε και εξήγησε πώ μπορούμε να ψηφίσουμε στο WWE App σε ένα poll για το αν κάνει καλή ή κακή δουλειά. Προσπαθώντα να πείσει βέβαια και του fans να την υποστηρίξουν και να μείνει στη δουλειά τη. Ακόμα ανακοίνωσε μάτσει μεταξύ των Money in the Bank Participants για το Money in the Bank Ladder Match, το All Star συγκεκριμένα για την κόκκινη βαλίτσα. Ένα από αυτού του αγώνε, Daniel Bryan εναντίον Σέμου και το match ήταν opening και αρκετά καλό θα έργα. Έχουμε ξαναδεί αυτού του δύο σε αναμέτρηση. Είχαν feud μάλιστα πέρυσι, αν δεν κάνω λάθο. Αστριεσθελμένοι, αν θυμάστε, ο Σέμου νίξε τον Daniel Bryan σε 18 δευτερόλεπτα για την World Cup Way Johnny και μα άφησε όλου άφωνου. Απογοήτευσε και αρκετού fans. Κάτι που δεν περιμέναμε σίγουρα να συμβεί για την World Johnny στη Μένια Και μετά είχαν και match στο Extreme Rules του Out of Three Falls. Γενικότερα εκείνο το feud δεν ήταν άσχημο με τον Hill Brian και τον Face Samus. Τώρα είναι και οι δύο face γενικά. Όλοι στο Money the Bank All Stars Match είναι faces. Τέλο πάντων όμω, αυτό θα το δούμε στα predictions και περισσότερα πράγματα για το, αυτό το match. Αλλά εδώ θα συγκεντρωθούμε στο opening. Το οποίο ήταν αρκετά καλό, δεν θα το έλεγα κακό match. Α, δεν με εντυπωσίασε πολύ. Ήταν μια καλή αρχή. Απλά για μένα. Ο Σέμους, όπως είδατε, στο Rings of Pain ανεβάσαμε άρθρο πως είναι ρεκόρ αυτό που έκανε με τις νίκες τον τελευταίο καιρό. Και εντάξει, είναι λογικό, έχει να χάσει 500 χρόνια. Βασικά ψέματα, η τελευταία φορά που έχασε ήταν σε ένα handicap match με τους Team Road Scholars. Αυτή είναι η τελευταία ηττα, αλλά είναι μία ηττα μέσα σε άλλες 700.000 νίκες για τον Σέμους. Και να πω την αλήθεια, περίμενα να νικήσει και αυτό το match ο Celtic Warrior. Κάτι που τελικά δεν συνέβη. Είχαμε προσπάθεια για τον Oulok no από τον Daniel Bryan στο τέλο του αγώνα, προ το τέλο του αγώνα. Και μετά είχαμε αντιστροφή σε αυτή την κίνηση από τον Σέμου προ το Cloverleaf Submission του. το δικό του. Και μετά ο Daniel Bryan αντέστρεψε την κίνηση, δεν περίμενα να κάνει τα πάω τον Bryan, απλά περίμενα να αντιστρέψει και να συνεχιστεί το match. Τελικά δεν έγινε αυτό γιατί αντέστρεψε την κίνηση σε ένα roll-up pin με το οποίο πήρε και την νίκη ο Goatface. Κάτι που δεν περίμενα Τελικά νίκησε ο Brian, πολύ over να νικάσει ο Samus, εννοείται πολύ over. Ε, και νίκησε και τον Ρέντι Orton κιόλα, οπότε μεγάλα σχέδια σίγουρα για τον Daniel Bryan. Όσο για την αρχή αυτή εδώ του ρο, εντάξει, οκ, okay, αρχή θα έλεγα. Πάμε όμως στη συνέχεια όπου έχουμε tag team match, tag champions, σε θρόνες και ρόμα είναι στα αριστερά μας, ενάντια στους Tons of Funk που είναι στα δεξιά μας. Και βέβαια ακούνε τα ονόματα Broads Clay και Sweet T. Καλά ακούσατε, Sweet T, ο οποίο είναι πάρα πολύ χάλια αυτή τη στιγμή και... Είναι ένα φθηνό αντίγραφο του Broach Clay, δηλαδή έχω να πω ακριβώ το ίδιο attire. Ταιριάζουν πάνω κάτω τα τουάζ του και του έχουν και σε ομάδα. Ε, για μένα η Tones of Funk είναι αδιάφορη. Κυριολεκτικά αδιάφορη, δεν μου αρέσουν καθόλου. Και δυστυχώ δεν είδαμε και ένα πολύ ωραίο match. Θα το έλεγα ένα μέτριο match. Και δεν νομίζω ότι έχω ξαναπεί κάτι τέτοιο για τη Shield. Βέβαια δεν είναι και οι τρει μαζί. Τέλο πάντων, match γενικότερα από μέλο τη Shield δεν νομίζω να το έχω πει μέτριο. Αλλά αυτό εδώ ήταν, παιδιά, γιατί δεν ξέρω αν θα μπορούσα να δώσω την ευθύνη εντελώ πάνω στου Μπρότσου Κλέι και στου Σουητή. Αλλά σίγουρα έχουν το μεγαλύτερο μέρο αυτή τη ευθύνη. Επίση, κάτι άλλο περίεργο που πρόσεξα στο μάτι είναι πω είχαν διαφορετικέ γωνίε. Συνήθω οι heels είναι στη δεξιά γωνία και οι Φέσει στην αριστερή. Εδώ ήταν ανάποδα τα πράγματα και δεν ξέρω γιατί. Τέλο πάντων, θα μπερδέψαν τι θέσει του μάλλον. Τελικά το match τελείωσε εντάξει όπω όλοι περιμέναμε να Με σπίαρ από το Roman Reigns και πίν στον sweet tea. Δεν περιμέναμε να τελειώσει έτσι, αλλά με νίκη τη βέβαια. Και τώρα ετοιμάζονται οι Rolls και Reigns για το match με τους ούσους. Το οποίο μόλις άκουσα την ανακοίνωση στο ρο, ξενέρωσα τη ζωή μου, θα είναι Θα είναι στο kick-off το Dark Team Champions του match, παιδιά, για όσους δεν ξέρετε. Και διαλύσανε όλο το hype για μένα. Θα πω περισσότερα στο Money Bank Predictions. Αλλά πιστεύω έχετε ψηλοκαταλάβει τι εννοώ. Νικητές λοιπόν σε αυτό το Ro οι Champions. Στη συνέχεια έχουμε τον John Cena, τον WWE Champion, να βγαίνει και να κάνει ένα segment Ευχαριστεί πρώτα απ' όλα το κοινό για την καταπληκτική ατμόσφαιρα σε εκείνο το ρο. Και λέει πω νόμιζε ότι ήταν το Man the Bank από τα τόσα πολλά τσάντ. Σιγάρε είναι να πούμε, άμα είναι έτσι το Man the Bank, α το καλύτερα, δεν λέει, ελπίζω να είναι πολύ καλύτερο. Δεν ήταν άσχημα τα τσάντ, αλλά ελπίζω το pay-per-view να είναι καλύτερο. Ο Μάρχεν λοιπόν βγαίνει, όπω είχε υποσχεθεί και όλα στον John Cena να κάνει ε, με ένα tweet, νομίζω ότι το είχε πει. Τέλο πάντων, βγαίνει ο Walshongest oh, Man και First Contender για την WWZO που θα έχουν μάτσα αυτοί οι δύο στο. Money the Bank pay per view και λογικά θα είναι main event. Α, και λέει στον Τζον Σίνα πω αυτή η ζώνη, αν την κερδίσει το Money the Bank, θα κάνει validate την καριέρα του. Δηλαδή, αν κερδίσει αυτή τη ζώνη, θα τα έχει κάνει όλα. Θα είναι ίσω ένα από του καλύτερου superstars στο WWE με τα λεγόμενα του Χένερι. Και είναι η μόνη ζώνη, αν δεν κάνω λάθο κι εγώ, που δεν έχει κερδίσει την ιστορία του σαν wrestler. Ο Τζον Σίνα του λέει πω όντω, αν το κάνει αυτό. Θα κάνει validate την καριέρα του, όμω μην ξεχνάμε πω αν χάσει ο Μαρκ Χένρι θα χάσει όλο το σεβασμό και θα γενικά χάσει πάρα πολλά πράγματα γιατί ακόμα και την οικογένειά του πρόσβαλε για να κερδίσει αυτό το title shot μετά Sky Wall Strongest Slam στον John Cena και κάτι που περίμενα όχι, δεν περίμενα γιατί πήγε να φύγει λέω θα φύγει, δεν θα επιτεθεί στο Cena τελικά όταν γύρισε την πλάτη του Σίνα του επιτέθηκε ψόπλατα και στο τέλος βλέπουμε και αυτήν εδώ τη σκηνή με τον Τζον Cena ξαπλωμένο να πατάει πάνω το Henry και να υψώνει την WWE Ζώνη. Θα είναι αυτή η σκηνή στο Money in the Bank. Θα δούμε τι πιστεύω στα predictions που έρχονται σύντομα. Μετά έχουμε τον Paul Heyman μαζί με τον Carl Chakshel, ο οποίος Carl έχει αγώνα σε αυτό το Monday Night Raw. Είναι ο Intercontinental Champion και θα αντιμετωπίσει τον Chris Jericho σε ένα non-title match one-on-one on one. με guest στο commentary επίσης να έχουμε τον The Miz, ο οποίος είναι first contender για την IC Ζώνη. Ο Πολ Χέιμαν με μαυρισμένο το μάτι εμφανίστηκε σε αυτό το ρο, όπω είδαμε, φορούσε γυαλιά ε, στην προηγούμενη εικόνα αλλά και κατά τη διάρκεια του match Γιατί του μαύρισε το μάτι ο Αλμπέρτο Ντελρίο στο Friday Night SmackDown όταν τον χτύπησε. Όσοι δεν θυμάστε τι έγινε στο SmackDown, δείτε το SmackDown review μου. Είναι στο κανάλι, μπορείτε να το βρείτε πάρα πολύ εύκολα. Ε, το match μεταξύ Axel και Jerko θα έλεγα πω ήταν αρκετά καλό. Μου άρεσε και ειδικά είχαμε και το Miz στο guest commentary. Οπότε Κάτι μπορούσε να συμβεί και είχαμε και αυτή την περιέργεια. Ωραίο ματσάκι, μου άρεσε. Θα έλεγα πω ίσω είναι το καλύτερο μέχρι τώρα. Και ο Y2J, μην ξεχνάμε, έχει ματ στο Man the Bank, και αυτό όπω και ο Axel. Αλλά ο Τζέρικο δεν είναι για ζώνη, είναι ενάντια στον Ράιμπακ. Ή Κράιμπακ όπω τον λέει και ο Y2J. Ο οποίο Κράιμπακ δεν εμφανίστηκε σε αυτό το segment καθόλου. Σε αυτό εδώ το ματσ βασικά καθόλου. Που περίμενα να interfere από το Ράιμπακ και επίθεση στον Τζέρικο. Κάτι που δεν συνέβη και με εξέπλησε αρκετά. Βάλανε μάλλον τον Τζέρικο περισσότερο σε αυτό το μάτζ για να δούμε ένα ωραίο ο, θέαμα με τον Κάρτ Αξελ, αλλά και ε, για να εξελιχθεί το Αξελ Μις και όχι τόσο πολύ το Τζέρικο Ράιμπακ. Ο Intercontinental Chamber κατά τη διάρκεια του μάτζ χτύπησε το Swinging Neck Breaker αλλά και το Fisherman Suplex στον Chris Τζέρικο. Δύο από τα finisher του θα λέγαμε, γιατί έχουμε δει να τελειώνει αντιπάλου του με αυτέ εδώ τι δύο κινήσει. Και στα δύο απέτυχε να πάρει γιατί ο Chris Jericho έκανε τα pout. Μετά από λίγο, όταν ε, έκανε ένα dropkick ο Τζέρικο στον Axel και τον έστειλε έξω από το ring, άρχισε ένα έτσι face to face ε, τσακωμό. Ένα face to face μεταξύ Miz και Axel, χωρίς να έχουμε κάποιο χτύπημα από το Miz. Και μόλι έβαλε ο Χέιμαν τον πελάτη του πίσω στο ring, γιατί δεν παλεύουν δωρεάν με του αντιπάλου του σε pay per views, πριν το pay per view, οι clients του Χέιμαν, όπω ο ίδιο λέει, βάζει λοιπόν τον Axel πίσω στο ring και ο Axel τρώει ένα code breaker από τον Τζέρικο χάνοντας έτσι το πρώτο match με το όνομα Άξελ και από τότε που είναι Intercontinental Champion πραγματικά δεν περίμενα να χάσει αυτόν τον Τζέρικο περίμενα αυτό που σας είπα να έχουμε interfere από το Ryback αλλά τελικά δεν έγινε, δεν είχαμε ούτε interfere από το Miz που υπήρχε πιθανότητα και χάνει το πρώτο match ο Axel. εννοείται πως πέφτει πάρα πολύ με αυτό και τώρα περιμένω τον αγώνα ενάντια στον The Miz στο Man The Bank Paper για αυτήν την Κυριακή. Στη συνέχεια του Ρο έχουμε Alberto Del Rio, World Heavyweight Champion ενάντια στον Sin Έχουμε ξαναδεί άπειρε φορέ αυτό το μάτσο παρελθόν. Θυμάστε που λέμε, ξέρω εγώ, Mexican Pride είναι αυτοί οι δύο γιατί είναι ο Μεξικανό ο Del Rio, και ο Sin Cara το Luchador, αυτό style. Και αυτό το μάτσο του δεν κράτησε πολύ. Όσο κράτησε, καλό ήταν. Μου άρεσε. Είχαμε kicks από τον Del Rio, κάποιε ώρε κινήσει από τον High Flyer Sin και πιστεύω ότι ήταν αρκετά καλό όσο κράτησε, αλλά δεν τελείωσε. Και ο λόγο είναι η εμφάνιση του first contender για την Wealthy Wood Johnny. Αυτό βέβαια είναι ο Ντόλ Ζίγκλερ, ο οποίο βγαίνει με ένα μικρόφωνο και μα λέει, ουσιαστικά δεν μα λέει, προσπαθεί να κάνει distract τον Del Rio, έτσι ώστε να χάσει το match ενάντια στον Κάρα. Και αυτό ήθελα πάρα πολύ να συμβεί. Ήθελα να του τραβήξει την προσοχή ο Ντόλ Ζίγκλερ και να χάσει από τον Σινκάρα. Έτσι να πάρει ο Κάρα μία νίκη και να ανέβει λίγο, γιατί ε, τον έχουν ξεφτυλίσει τώρα πια. Χάνει συνέχεια. Και τελικά δεν έγινε έτσι γιατί ο Τελερίο θύμωσε από αυτά που του έλεγε ο Ζίγκλερ. Έτσι βγήκε έξω από το ring να επιτεθεί στον first contender και τον αντίπαλό του στο Man of the Bank επομένω. Αλλά τελικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Τελερίο δεν πήρε την νίκη με disqualification από αυτό το match. Δηλαδή, ο διαιτητή δεν, δεν, είπε τίποτα. Έφαγε, άρχισαν αυτοί μπρολ κανονικά ο Ζίγκλερ με τον Τελερίο. Και ο διατηρητή τίποτα. Ούτε καμπανάκι δεν χτύπησε, ούτε no contest, ούτε disqualification που έπρεπε να ήταν disqualification και να νικήσει ο delirio. Μετά είχαμε και ένα dive από τον Σινκάρα ε, πάνω και στου δύο πήγε να πηδήξει, αλλά τελικά έφυγε ο Ζίγκλερ από τη μέση και ο delirio ήταν το θύμα τη κίνηση. Αυτό. Τελείωσε τελικά από ό,τι κατάλαβα σε no contest. Δεν νομίζω ότι ανακοινώθηκε κάτι. Τέλο πάντων, χαζό πάντως, που δεν νύχησαμε τη disqualification ο delirio, έπρεπε να γίνει. Πάντω δεν γίνεται και το σόβερ ούτε σε αυτό το ρόλο. Βλέπουμε το συγκάρα πίσω εκεί στην εικόνα αυτή. Ελπίζω να μην τραυματίστηκε πάλι. Με ένα outside dive τραυματίζεται το συγκάρα κατευθείαν. Είναι τόσο ευάλωτο του τραυματισμού. Τέλο πάντων όμω, α συνεχίσουμε αυτό το review με το job evaluation τη Vin Και είναι η αξιολόγηση τη δουλειά τη από του Μακμών. Έχουμε τη Στέφανη, τον Vince και τον Triple H βέβαια. Και τον πραγματικό μαζί με τη Vin απέναντί του. Λοιπόν, Πρώτα θα δούμε τι γνώμε, αφού ξεκινάει πάλι να καλοπιάνει έτσι του μακμόν. Μου τη σπάει όταν το κάνω αυτό, ειδικά η Βίγκερ που έχει σπαστική φωνή, είναι η πιο σπαστική φωνή στο pro wrestling. Γι' αυτό είναι και τόσο καλή χιλ και όταν βγαίνει τρώει τρελά μπου, γιατί έχει τόσο σπαστική φωνή. Δηλαδή, όταν λέει excuse me, μου έρχεται να σπάσω την οθόνη και να σταματήσει να μιλάει. Κάτι τέτοιο δεν το έχω κάνει βέβαια. Ακόμα τέλο πάντων όμω. Πρώτα, ακούμε τη γνώμη από τον Vince McMahon, ο οποίο λέει στη Βίκη ότι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και είναι πάρα πολύ έτσι entertaining, άτομο και φέρνει στις οικογένειες ένα πολύ καλό show. Τέλος πάντων, το προσπερνάμε αυτό και εντάξει δεν έχω πάρα από αυτά που έχει κάνει Βίγκ Γκέρερο ως ε, general manager τα μάτια αυτά να λέω, αλλά εντάξει είναι σπαστική φωνή της πώς να το κάνουμε. Λοιπόν, μετά έχουμε τον Triple H ο οποίος έθαψε τη Βίκη όσο δεν δηλαδή Έκανε τη δουλειά που κάνει καλύτερα ο Triple H. Έθαψε άτομα. Θάβει συνέχεια ο The Game. Είναι απίστευτο. Και είπε, μάλιστα χαρακτήρισε τη Βίγκη ε, μαριονέτα που υπακούει σε ό,τι τη πούνε οι ανώτεροι και ειδικά ο Μακμόν επειδή ο chairman αυτό και ξέρει ότι μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε απόφαση μόνο του. Και τελικά η Στέφανη καλύτερα να πάρει την τελική απόφαση. Και επειδή δεν ήθελε να τσακωθεί ούτε με τον πατέρα τη αλλά ούτε με τον άντρα τη, αποφάσισε να ακούσει το WWE Universe το οποίο είχε ψηφίσει στο WWE App. Και όπω είδαμε σε μία από τι προηγούμενε εικόνε, ήταν 75% κατά τη Βίκη και 25% υπέρ τη Βίκη. Τώρα, ποιο είναι αυτό το 25% θα το βρούμε και θα πούμε διαφωνία. τέλο πάντων ε, η Βίκη Ρέρο απολύεται, παιδιά, όπω καταλαβαίνουμε. Να πω την αλήθεια, το περίμενα. Ο Vince McMahon παρόλα αυτά την υποστηρίζει και καταλαβαίνουμε ότι σε αυτό το McMahon Family Feud θα είναι ο Χιλ. Επίση, κάνει τον Brad Maddox τον επόμενο General Manager. Πολύ χαρούμενο γι' αυτό. Μ' αρέσει πολύ ο Brad Maddox. Δεν ξέρω, αλλά είναι πολύ αστείο. Δεν ξέρω, μ' αρέσει. Είναι entertaining. Αυτό είναι καλό. Να δούμε τώρα τι θα κάνει ο General Manager. Εν τω μεταξύ, η Vicky ε, οριόταν μέσα στο ring. Τυπιόταν σαν ψάρι σε κάποια φάση κάτω όταν την απολύσανε. Πολύ τραγικό και σαν backstage segment τη έβαγε και ο Mandox από αυτήν. Μετά τελικά είχαμε το Ράιμπακ να παρηγορεί την Γκερέρο. Δηλαδή, από όλα τα άτομα στην εταιρεία, ο Ράιμπακ ήταν ο τελευταίο που περίμενα να πάει να παρηγορεί στη Βικ Γκερέρο. Σοβαρά, δηλαδή, είναι manster, διαλύει του πάντε και αυτά και πάει να παρηγορεί στη Βικ Γκερέρο. Το μόνο πράγμα που σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή είναι η Βικ Γκερέρο βρήκε νέα δουλειά. Γιατί θα γίνει α, η βοηθό του Ράιμπακ που όπω ήταν τότε με τον Ziggler, manager λοιπόν του Ράιμπακ, τη βλέπω, τη Βίκ. Πείτε μου και εσείς τις γνώμες σας από κάτω στα σχόλια. Τι πιστεύετε, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή να γίνει κάτι σαν τον Bull Heyman, στον Carl Chaxel, Βιγκερέρο για τον Ryback. Πάντως, ο Cryback πήγε να βοηθήσει ένα άτομο που κλαίει, οπότε θα μπορούσαμε να το πάρουμε από αυτή την οπτική γωνία και βγάζει έτσι λογική ο Cryback να βοηθάει άτομα που κλαίνε. Οπότε εντάξει, πολύ περίεργο πάντω backstage segment. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Στη συνέχεια έχουμε ένα μάτσο δημιουργία τη Βιγκερέρο, τη πρώην general manager του Ρο. Το λέω με βαριά καρδιά, αυτό πραγματικά είναι πολύ δυστυχισμένο. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε έτσι, θα φέρνει ζωή. Κέιν εναντίον Κρίστιαν. Άλλοι δύο πάντς λοιπόν στο Mind the Bank ladder match, στο All-Star. αυτό το match. Και το match ήταν μικρό. Ήταν μικρό ή μου φάνηκε μικρό. Τέλο πάντων, νομίζω πω πήρε λιγότερο χρόνο παντσουλ από το Shamus Brian. Δεν ήταν άσχημο, δεν θα το έλεγα άσχημο, ούτε πολύ καλό. Ε, ήταν πάνω του μετρίου πάντω. Ο Κρίστιαν, όπω τη είπα και στο Friday Night Magnum, με έχει τώρα τελευταία, δεν ξέρω γιατί. Επίση. Προσέξατε, όταν έκανε το έντρασο ο Κρίστιαν στο mini -tron εκεί, στο πλάι, ε, έλεγε Μάικλ Μαγγύλη κάτι. Αντί να λέει το συνηθισμένο Κρίστιαν με το σύνα στριφογυρίζει, έλεγε Μάικλ Μαγγύλη κάτι. Αρκετά αστείο θα έλεγα, μπότσι ήταν εκείνη τη στιγμή. Τελικά νικάει ο Κέιν με τσόξλαν τον Κρίστιαν. Δεν περίμενα να ανοίξει ο Κέιν, αλλά καλύτερα από ανοίξει ο Κέιν γιατί τον κάνει over. Έπρεπε να γίνει over ο Big Red Monster και έχει να πάρει νίκη one-on-one -on -one, αρκετό καιρό, οπότε του κάνει πάρα πολύ καλό αυτή η νίκη ενάντρε τον Κρίστιαν. Μετά άρχισε να δείχνει προ τη βαλίτσα και αυτό όπω κάνουν όλοι για το ότι θα νικήσει. Και ήταν τόσο χαρούμενο και εξεταστιαστή που νίκησε μάτς και επιτέλου του δίνεται βασικά η ευκαιρία να ξαναγίνει WWE Champion. Αν επικρατήσει και πάρει τη βαλίτσα στο μάτς. Όμω η Wyatt family ήρθε, επιτέλου έφτασε στο Monday Night Raw μετά από τόσα πρόμο μετά από τόσα άρθρα που ανεβάζαμε στο Ring of Pain για αυτού και τι επιθέσει του στο NXT, ο Bray Wyatt μαζί με τα αδέρφια του φτάνουν στο Monday Night Raw. Θα έλεγα πω ήταν αρκετά καλό debut, επιτίθονται στον Kane, όχι ο Bray Wyatt, ο οποίο καθόταν σε αυτή την κουνιστή καρέκλα, αλλά οι άλλοι δύο και διαλύουν τον Big Red Master. Μάλιστα, σε κάποια φάση βγαίνουν από το ring και στείλνε το κεφάλι του Kane σε σκαλιά και με το υπόλοιπο μέρο, στο μεγάλο μέρο του από τη σκαλιά και το υπόλοιπο μέρο του το πετάνε στο κεφάλι. Από αυτό κιόλα, μάλλον τραυματίστηκε ο Kane όπω έγραψα και το άρθρο στο Rings of Pain. Όσοι είδατε, ε, μπείτε να το δείτε, είναι αρκετά ενδιαφέρον γιατί δεν είμαστε σίγουροι αν θα κάνει compete στο Man the Bank τελικά ladder match ο Kane. Ο Bray Wyatt λοιπόν δεν έκανε πολλά πράγματα μετά την επίθεση και το χτύπημα αυτό που δέχτηκε με τα σκαλιά. Ο Κέν πήγε απλά μπροστά του γονάτσε και γέλαγε σαν έτσι, μανιακός όπως και τους παρουσιάζουν εάλιστα, μάλιστα συγγνώμη, τη Wyatt Family Θα έλεγα καλό debut Α, Το διέλυσε το κοινό πραγματικά όταν φώναζε Χάσκι Χάρης Μου την έσπασε εκείνη τη στιγμή ε, Ήταν εκνευστικό δηλαδή γιατί να τον φωνάσει Χάσκι Χάρης δηλαδή Κάνε μια νέα αρχή Bray Wyatt τώρα έχουμε τη Wyatt Family Είναι όλοι creepy και έτσι και φωνάζουν Χάσκι Χάρης τελείω τραγικό Αλλά θα έλεγα ήταν καλό debut, Δεν ήταν φοβερό debut, θα μπορούσε να ήταν ίσω καλύτερο. Δεν ξέρω. Μου άρεσε πάντω. Καλό ήταν. Όσοι δεν το είδατε, τσεκάρετε το. Επόμενο μα βραδιά σε ένα tag divas match. Όπου έχουμε την Caitlyn, την first quarter για Divas Zone. Μαζί με τη Layla ενάντια στην Alicia Fox και την AJ Lee που είναι η Divas Champion. Αυτό που έχω να πω για το match είναι πω δεν το είδα καν. Μόλι είδα ότι είναι tag match. Tag Divas match δεν πρόκειται να κάτσω να δω για κανένα λόγο. Το προχώρησα μέχρι τη φάση που η Caitlyn επιτέθηκε στην AJ Lee ε, τη έσχασε SPR έξω από το ring και μετά ξεκίνησε να τη χτυπάει. Η Λέιλα τελικά την απομάκρυνε από πάνω τη μαζί με την Αλίσια Fox έτσι πήγανε να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Δεν ξέρω αν το μάτι είχε κλείνει αποτέλεσμα τελικά ή αν τελείωσε απλά έτσι με την επίθεση τη Κέιτλιν. Η AJ εντάξει ήταν καιρό πιστεύω να συμβεί αυτό γιατί συνέχεια γινόταν over, κορίδευε την Κέιτλιν και αυτά οπότε. Θέμα χρόνου ήταν Επίσης, εντάξει, έγινε λίγο over η Caitlyn στο τελευταίο ωρό πριν το Mind the Bank, καλό πιστεύω είναι αυτό και τώρα θα έχουμε τον Divas Match, το οποίο λογικά θα δω στο Paper per view AJ Lee εναντίον Caitlyn. Main event time uh, για αυτό το Monday Night Raw και δεύτερο συνεχόμενο show όπου ο CM Punk είναι main event, CM Punk εναντίον Randy Orton. Άλλοι δύο λοιπόν participants στο Man in the Bank All-Stars Ladder Match και εννοείται εντάξει πως ο RVD δεν έκανε fans σε αυτό το show παρόλο που η Guerrero είπε ότι όλοι κάθε ένα participant από το All Star Match θα είναι in action σε αυτό το ρο. Ενώ ο Rob Van Dam δεν έπαιζε να εμφανιστεί καν. Τέλο πάντων, παραπληροφόρηση από τη Βίγκε Guerrero. Έχουμε εμά λοιπόν Ready Order αντίον CM Punk το οποίο ήταν πολύ καλό. Ανυπομονούσα να το δω γιατί ε, είναι και δύο rivals θα μπορούσαμε να του πούμε. Θυμόμαστε το feud που είχαν και πριν δύο χρόνια στη Ρεσσελμένια. Ο Punk είχε χάσει από τον Orton Με το καταπληκτικό Mid-Day RKO εκείνη την εποχή. Και Τώρα όμω, μετά από δύο χρόνια, έχουν μεσολαβήσει πολλά, έχουν συμβεί αρκετά πράγματα και έχουν αλλάξει ρόλοι, θα λέγαμε. Γιατί ο CM Punk αυτή τη στιγμή είναι πάνω σίγουρα από τον Ρέντι Όρτον. Ο Ρέντι Όρτον έχει πέσει πολύ 2 χρόνια μετά και του βλέπουμε ξανά αντίπαλου στη μέση του ring. Ήταν πολύ ωραίο match, match of the night για μένα και το απόλαυσα όχι μόνο επειδή έχουν ιστορία και είναι και Mind the Bank participants σε αυτό το Mind the Bank ladder match, αλλά και επειδή είναι δύο πολύ καλή πραγματικά wrestlers. Από τη μία ο CM Punk ο αγαπημένο μου και έχουμε τον Ρέντι Όρτον ο οποίο μου αρέσει και αυτό πολύ και λέω συνέχεια συνέχεια για αυτό το λόγο ότι πρέπει να τον γυρίσουν χιλ, να αλλάξει λίγο gimmick. Γιατί είναι face ε, αρκετό καιρό τώρα και δεν το πάει μπροστά αυτό. Αλλά δεν το βλέπω να γίνεται παιδιά το 2013 με τη λογική WWE. Θα μα πιάσει το 2020 για να γυρίσει χιλ Orton Μετά α, στη συνέχεια του Ματσενό no, έχουμε GTS και νίκη από τον CM Punk. Όπω και περίμενα να συμβεί, από την αλήθεια, περίμενα να νικήσει ο Best in the World. Με την ασχημόφατσα του σε αυτήν εδώ την εικόνα. Παίρνει την νίκη λοιπόν με pinfall. Μετά, κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον από το match και την νίκη του Punk. Έχουμε την εμφάνιση του Daniel Bryan, και αυτός μέρο εννοείται του All Star Match. Και επιτίθεται και στου δύο. Πρώτα χτυπάει με kick στο Punk και τον ε, πετάει στο ring post. Με τον όμο αυτή την ε, κλασική κίνηση που κάνουν. Έπειτα παίρνει μια σκάλα και χτυπάει τον Norton. Ανεβαίνει έπειτα στην, στην ίδια αυτή σκάλα και παίρνει τη βαλίτσα. Παίρνει τη βαλίτσα, υψώνει μετά τη βαλίτσα και φωνάζει yes, yes. Και θα έλεγα παιδιά πω τελειώνει αυτό το ρο και μέχρι τώρα ο Daniel Μπράιαν είναι στην κορυφή του All Stars Match. Και αυτό θα γινόταν και α μην είχε πάρει, κάνει αυτή τη στιγμή και είχε πάρει τη βαλίτσα έτσι ε, όπως όπω έγινε στο τέλο του ρο. Γιατί, γιατί νίξε το Σέιμου. Δεν χρειάζεται άλλο λόγο, νίξε το Σέιμου και έκανε γι' αυτό μετά. Είναι σίγουρα έχει το προβάδισμα σε momentum και σε όλα. Και μετά έρχονται οι υπόλοιποι. Εννοείται πω τελευταίο είναι αυτή τη στιγμή ο Κέιν μετά και την επίθεση που δέχτηκε. Ακόμη και ο Ρόμπαρντ Ντάμ περνάει το game που δεν έχει εμφανιστεί λόγω του hype που έχει πάρει το WWE. Θα είναι λοιπόν αυτή εδώ η σκηνή στο Mind the Bank All Stars Match μετά το τέλο του. Θα δείτε τι πιστεύω στα Mind the Bank Predictions. Και ναι, αν, έχετε, αν, δεν το έχετε καταλάβει, αυτή τη στιγμή σα χαϊπάρω για τα Predictions τα οποία Παιδιά έρχονται, εννοείται ότι θα τα κάνω χωρί να δω το SmackDown ε, όπω και πάντα άλλωστε, λογικά θα ανέβουν η Κυριακή πρωί Αν ε, αρχίσετε να ρωτάτε, έχουμε ακόμα βέβαια Main Event Review Και κάποια άλλα βίντεο που μεσολαβούν πριν από το Predictions βίντεό μου Οπότε κάποτε, κάποτε φτάνουμε στο τέλο αυτή του Raw Review Αυτό ήταν το Raw Προσωπική άποψη, δεν ήταν αυτό που περίμενα με τίποτα Για τελευταίο Raw πριν το Man the Bank Ήτανε καλό, θα το αφήσουμε στο καλό Μέτριο προ καλό. Θα το πούμε αυτό το ρό, Δεν ξέρω, δεν με εντυπωσίασε. Παρόλο που είχαμε και White Family debuto, Ε, δεν ξέρω. Δεν, δεν ξέρω γιατί. Είμαι ο μόρο που μου φάνηκε έτσι. Περίμενα, ίσω περίμενα πάρα πολλά για το τελευταίο ρό πριν το Money the Bank και δεν δώσανε αυτά τα πάρα πολλά. Γι' αυτό και μου κακοφάνηκε κάπω. Γράψτε μου τι απόψει σα από κάτω στα σχολεία. Τι πιστεύετε εσεί, σα άρεσε το ρό, σα άρεσε, θα μέτριο προ καλό όπω είπα. Συμφωνείτε μαζί μου, περιμένετε το Money the Bank. Πιστεύετε ότι στην κορυφή του All Stars Match μέχρι τώρα από momentum φάση είναι ο Daniel Bryan. Επίση, θέλω οπωσδήποτε απόψη για την Wyatt Family όλα από κάτω στα σχόλια αυτού του βίντεο και ό,τι άλλο βέβαια εσεί θέλετε ερωτήσει κτλ. Ευπρόσδεκτα όλα από κάτω στα comments. Σα ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ που με είδατε. Επίση, μην ξεχνάτε να επισκεφτείτε το wrestlingpain.gr σελίδα του Wrestling στο Facebook, το wrestlingpain.gr σελίδα μου στο Facebook και το προσωπικό μου λογαριασμό για όσου θέλουν στο Twitter. Τα links από κάτω στο description. Είμαι ο Reaper. Σα ευχαριστώ και για άλλη μια φορά που με είδατε σε αυτό το raw review. So. Oh.